Περισσότερο από 10 τόνους με τρόφιμα, αλλά και απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης όπως κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα, μετέφεραν με φορτηγό του Δήμου Ξάνθης οι άνθρωποι του Δήμου. Το φορτηγό έφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης, ενώ την αποστολή του Δήμου Ξάνθης συνόδευσε ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο οποίος είχε εγκάρδια συνάντηση με την Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, που περίμενε υπομονετικά στο εκθεσιακό για να παραλάβει τις προσφορές των ξανθιωτών. Συνολικά 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μετέφερε με ειδικό φορτηγό ο Δήμος Ξάνθης εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης της Νέας Καρβάλης. Κυρίως τρόφιμα και κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα για τις ανάγκες των προσφύγων. Μάλιστα, την αποστολή συνόδευσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κύριος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές όλων των ξαθιωτών στην Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα. Μας έφερες ωραία πράγματα. Μας σας έφερα ό,τι χρειάζεστε, όχι ωραία πράγματα. Έτσι, αυτά σας που έφερα, χρειαζόμαστε. Δηλαδή, όσπρια, ρεβίθια, φακές. Αυτά που σα παραγγείλαμε. Κουβέρτες, πάνω απ' όλα. Δεν θέλουμε άλλα ρούχα. Και επίσης να πούμε ότι έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ όλος ο κόσμος της Ξάνθης, σχολεία, δημοτικές κοινότητες. Τοπικές κοινότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μέχρι τώρα το κράτος, θα έλεγα, οργανωμένα. Ωραία. Και έχει φορτώσει στους Δήμους και ειδικά δίπλα μας στο Δήμο της Καβάλας αυτό το πρόβλημα το οποίο απασχολεί σήμερα όλη την Ελλάδα. Είχες καμιά αμφιβολία ότι θα το αναλάμβανα εκ μέρους όλων σας? Να σας μεταφέρω καταρχήν και την άποψη της ΚΕΔΕ, αλλά και της ΠΕΔ, ναι, ότι στην κρίση την οποία στο Δήμο σας ήρθε απρόπτα, νομίζω ότι είστε το καλύτερο Δήμος ο οποίος μπόρεσε και την αντιμετώπισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα έλεγα ότι είστε και πρότυπο και για τους άλλους Δήμους, ναι, για την αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Εύχομαι καλά να λυθεί όσο γίνεται γρηγορότερα το πρόβλημα. Έτσι. Και να επανέλθουμε στους ρυθμούς που ήμασταν πρώτης κατάστασης. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ όλο τον ξανθιώτικο λαό. Πρέπει να σας πω ότι 10 τόνους μέχρι στιγμής κανένας νομός δεν μας έστειλε. Εσείς πρωτοπορείτε, η ανοιχτή καρδιά και τα ανοιχτά μυαλά των ξανθιωτών που χρόνια τώρα συμβιώνουν, καταφέρνουν και συμβιώνουν με το μουσουλμανικό στοιχείο, με πολλές υποχωρήσεις εκατέρωθεν, δεν το συζητάω, αλλά σε μια σχέση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Λοιπόν, εμείς πρέπει μέσα σε τόσο λίγο καιρό να καταφέρουμε να συμβιώσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο, σας διαβεβαιώνω. Από τη μία λοιπόν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να προφυλάξουμε και την πόλη μας και την περιοχή μας και την περιφέρειά μας, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτοί που προξενήσαν τον πόλεμο στην περιοχή τους, άλλοι είναι αυτοί που τα κανονίζουν αυτά. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτές τις μέρες μας απασχολεί όλους το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Γιατί αν δεν τους στέλνουν στην Ευρώπη, αν δεν μπορούν να πάνε στην Ευρώπη, αμφιβάλλω αν έχουν και διαβατήρια, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο καιρό θα μείνουν εδώ?